Εκείνη την εποχή που ήσουν σαν τα ακρία τα νερά και που φαντάζομαι η μισή σε ονειρευόταν, έβλεπαν τις φωτογραφίες σου και ας μην γίνω πιο αναλυτικός, τα έχω αναλύσει τα θέματα αυτά με τη ζωή λάσκαρη που προηγήθηκε σαν σεξ σύμπολ από σένα. Εσύ ήσουν της επόμενης γενιάς. Mm -hmm. ε, εκείνη την εποχή δεν μπορεί να μην δεχόσουν παρενοχλήσεις στο χώρο του σινεμά και της τηλεόρασης, Άλλη, δεν δεχόσουν. Δεν υπήρχαν τότε. Δεν, δεν υπήρχαν. υπήρχε αυτή η μορφή Σε της ρωτώ, βίας. γιατί διαβάζουμε, χαμός. μαθαίνουμε, ακούμε το υπερβολές, τελευταίο υπερβολές, καιρό υπερβολές. τα μύρια όσα. Υπερβολές. Για μένα μερικά... Όχι, υπερβολές όχι δεν γίνονται τώρα, αλλά τότε δεν υπήρχαν. Η εποχή δική μας είχε μία γλύκα, είχε μία αθότητα. Ακόμα και αν υπήρχε... Υπήρχε ένα... ένα ε, φλερτ, διορατικό παντού, με ένα, ένα χαμόγελο ε, να βγεις να πιει ένα κόμμα. Άλλο ποτό. το φλερτ και άλλο ο εκβιασμό. Αυτά δεν τα έχω βιώσει ποτέ στη ζωή μου. Δεν τα έχω, δεν θυμάμαι. Αντίθετα, αυτό το βίωσα στην Αμερική. Δηλαδή στην Αμερική ήταν τραγικό, τραγικό. Στο, στο πεντάμινο που πήγε ναι, ναι, ναι. στο δεν Λος δεν το ποτέ. Ήταν άγριο. Και αυτό είπε όχι θέμα μακριά. Εδώ όμως δεν είχαμε τέτοια. Ό, η δική μου δεκαετία, τα παιδιά που ήμασταν μαζί και όπως δουλέψαμε, δεν υπήρχε καμία παρενόχληση. Καμία.